Ρεστοράντ. Χουνεντοάρα. Μπράβο, έτσι τη λένε. Χουνεντοάρα δεν είναι ο προορισμός, απλά θα την περάσουμε για αυτή. Να δούμε τι και πώς. Εντοπίστηκε και έχουν εντοάρα. Πέφτουν λίγο τα FPS τώρα εδώ, λεπτομέρειες έχει. Νορμάλ πραγματάκια. Ωραία, πάμε μέχρι τώρα. Όλοι οι αντιδραστήρες παράγουν ηλεκτρικό. Τώρα λίγο προσοχή θέλω εδώ, γιατί έχει πολύ παίξιμο με τα όρια. 50-70, 50-70. Να μην φάμε καμιά κλίση πάλι, κανένα 600 τσάμπα. Απολαμβάνεις και το τοπίο. Ωραία καρότσα που έχουμε, μάγισσα. Ωραίο το σκιν. Λοιπόν, για να δούμε μία. Μπράβο, παρακάμψεις και βγαίνουμε πάνω στον Α1, λέει. Ο Α1 θα μας πάει καρφί για σύνορα και Σέγκεντ. Άραγε 6,5 ώρα. Δεν πιστεύω. Και να το πατήσουμε, δεν πιστεύω να μας πάρει. Ή το πολύ πολύ θα βγούμε μέχρι εκεί που δεν έχουμε εξερευνήσει το δρόμο, μετά τα σύνορα στο Σέγκεντ. Και μετά θα το κάνω εγώ ένα απλό render το βίντεο, θα το κόψω εκεί στο render, αφού την έχουμε προβατήσει την άλλη διαδρομή μέχρι τη Βουδαπέστη. Εμείς σπαταλάμε το χρόνο που είπαμε, ούτε το δικό σας ούτε το δικό μου. Πω σκηνικά. Έπεσε και ο Μίχλη τώρα από τον Άτορα.
Και τώρα που ανεβαίνω με Α1, κοιτάξτε μπροστά τι γίνεται από φορτηγά, ε. Καρφί όλοι για σύνορα. Αυτή η καρότσα μπροστά μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Κρίκοφ, κόμπανι. Μπράβο, το Zero είναι αυτή. Τουλάχιστον τις έβαλε ο Τζέζικα στα δικά του τα mod και τις βλέπουμε και στο παιχνίδι. Καλή φάση. Αυτός εδώ είναι ο Α1 τώρα. Θέλω να μας τρελανούν. Ο Α1 είναι. Εγώ λέω θα έχει καμιά 3-4 λωρίδες. Να πάμε άνετα. Πά. Χιλιόμετρα όριο. Τι γίνεται ρε φίλε, 50 χιλιόμετρα όριο, μας έχουν πιάσει και τα τρένα. Όλα για καθυστέρηση θα είναι. Μήπως πάμε από παράδρομο το Α1, γιατί πριν στη διασταύρωση που κάναμε. Άτος, αυτός εδώ περνάει ο Α1 πάνω. Ήταν κλειστός. Και μας κατεβάσανε από εδώ. Θα κάνουν έργα. Να κάνω,
όπου μας πάει το GPS και όπου είναι ανοιχτός ο δρόμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και εδώ σε αυτές τις διαδρομές, παρόλο που έχει τώρα που έχει 80 όριο, πας με 84, σε μερικές στροφές θέλει να κόψει, δεν μπαίνεις. Πάει για τελαπάρισμα. Ίδια φάση με το France DLC, ε. Περνάμε χωριά, όπως περνάγαμε τα χωριά τα γραφικά εκείνα στη Γαλλία, τώρα εδώ περνάμε χωριά γραφικά στα Βαλκάνια. Μπράβο. Το Ford μερικές φορές κάνει καλά κατεβάσματα, αγριεύει πολύ. Ωραίο και το σκηνικό εδώ του Natural Lux τώρα, ε. Πολύ καλή φάση. Λίποβα. Απλά τώρα εδώ που λέει 10 η ώρα, δεν είναι ρεαλιστικό τώρα αυτό. 10 η ώρα και να βλέπεις ακόμα έξω. Έχει τα αντών το Natural Lux του. Έχει αντών για το Σεπτέμβριο, για τον Οκτώβριο. Νομίζω για το Σεπτέμβριο πρέπει να ήταν το τελευταίο. Αλλάζει τις ώρες, τι ώρα χαράζει, τι ώρα νυχτώνει. Στο Frosty. Όταν παίζεις το Frosty, χαράζει αργά, νυχτώνει νωρίς. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Τώρα μας εδώ το Natural Lux χωρίς αντών μας βολεύει. Γιατί έχεις πολλές ώρες της ημέρας να γυροφέρνεις, να βλέπεις τα τοπία τα καινούρια.
Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα είμαστε στο όριο. Κανονικά θα έπρεπε να μπούμε εδώ πέρα και να την πέσουμε για ύπνο. Αλλά επειδή τα σύνορα και ο προορισμός μας είναι, ξέρω εγώ, καμιά 50 χιλιόμετρα ακόμα, θα απολαύσουμε το ηλιοβασίλημα της, του Natural Lux. Δεν έχει εδώ καμιά λεπτομέρεια να μπούμε σε καμιά πόλη μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόνο τα μοντελάκια από τα σύνορα τα οποία θα τα δούμε. Και τα σκηνικό τώρα, ε. Πόρε φίλε, πολύ ωραίος. Και μακριά φαίνεται στα σύννεφα, λες και έρχεται καταιγίδα. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Μπράβο. Εδώ φωτίζει και το λογότυπο του Ford. Το F-Max μέσα στην καμπίνα σε 9 πραγματάκια. Έχει ομίχλη τώρα, ε! Κοίτα τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος, ε! Μεγάλος καλλιτέχνης. Μπράβο, τέτοια άτομα να ασχολούνται με το παιχνίδι που κάνουν τέτοια mod. Θα την περάσουμε φίνα που λέει. Πιάσαμε σύνορα, ναι σύνορα. Τόνι. Τι λέει ρε φίλε. Να το και το animation. Ο Ρόκι το σκυλί ψάχνει. Πού πάμε τώρα εδώ. Όπου να είναι πάμε. Λόρις. Οπα ρε φίλε, ρε φίλε. Αντιξήσαμε όλη τη μάσκα τώρα μπροστά. Βάλτε κανένα φως να βλέπουμε τις μπάρες. Τι έχει τώρα εδώ. Θέλω να μας τρελάνουν τώρα αυτοί. Ρήτος. Αυτό τι είναι, μοντελάκι έτσι μόνο να το βλέπουμε, δεν συμβάζουμε πάνω. Λοιπόν, το σκηνικό με την ομίχλη τώρα είναι άπεχτο, ε.
Βράδυ ομίχλη και σύνορα. Και ο Ρήτος μπροστά. International Freeco Transport. Κομβόι από το άλλο ρεύμα τα Αλάνια. Μπράβο. Ευτυχώς που εδώ προς το τέλος δεν είχε πόλεις και τέτοια σκηνικά να δούμε και το συνεχίσαμε έτσι. Θα χάναμε όλη αυτή τη φάση την ωραία εδώ. Πω, 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 πω. Στις δύο ρόδες σηκώθηκε πάλι. Καλά, η ομίχλη αλλάζει όλο το σκηνικό, ε. Και τα βράδια του δεν είναι πίσω σκοτάδι. Πρέπει να έχει αντών όμως και γι' αυτό. Να τα κάνεις τα βράδια πιο σκοτεινά. Τώρα εντάξει, κυρίλα είναι εδώ, ε. Στην καμπίνα εντάξει, έχουμε και το λογότυπο να πούμε φωτίζει, αλλά και έξω. Βλέπεις λίγο τα αστέρια, το φεγγάρι, ο Μίχλη και η Συγκυριλέ. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι η διαδρομή που δεν έχουμε εξερευνήσει. Μπράβο. Άραγε. Από εδώ και πέρα το έχουμε κάνει, το έχουμε προβλέψει στο Going East DLC. Πάμε να παραδώσουμε και βλέπουμε. Καλημέρα από Βουδαπέστη, λέει. Καθρέφτες από το Ford είναι μάπα. Τους ρυθμίσαν να πάνε προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, πάνω, κάτω, τίποτα. Κοίτα να δεις τώρα εδώ. Γιατί είναι τόσο μάπα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο δεξιά είναι μάπα, ο αριστερά, εδώ, καλά πάει. Και αυτός είναι λίγο θαμπός όμως. Έτσι και έτσι το παργάρισμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Περπατήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της Ρουμανίας. Τώρα, όπως βλέπετε κι εσείς, εδώ σίγουρα κάτι θα βρούμε.
ένα-δύο δρομολογιάκια ακόμα κοντινά έτσι, θα τις δούμε όλες τις ομορφιές της Ρουμανίας. Θα λέμε στο επόμενο.